εξασφαλίσομε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Γεια σας, γεια σας, μπολ παμερίτζο, τρεις αγούλια διαχορεύουν, πάλι κοντά σας, πάμε για ύπνο! Πάλι κι απόψε πίναμε και πίναμε και στην ταβέρνα μόνοι απομείναμε. Αφιερωμένο! Στην Κατερίνα, στην Κάτια, στην αδερφούλα μου, σε όλες τις όμορφες γυναίκες του κόσμου! Σβηστά. Και να μην πάτε για ύπνο, μείνετε εδώ, ξάγρυπνες, θα δείτε εμένα! Πονάτε! Στο διακοπτό να πάτε! Και η ζωή μας ένα πέλαγος μπροστά. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε ζωή. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Δεν έχω χάσει, δεν έχω χάσει τις μέρες. Χρόνια πολλά. Και όσους γιορτάζουν σήμερα στη Λιανούς και στις στέλες μας, στελίνες, τα αστέρια μας, χρόνια πολλά. Ξεκινήσαμε τώρα, 40 μέρες διαρκεί η γιορτή και ο γάμος. Άιτε, θα ξεμπερδέψουμε. Πότε, το Πάσχα. Οχ, Κάτια μου, Κατερίνα μου, πάμε να ξεκινήσουμε τις ευχές, γιατί κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν. Για αλλού ξεκίνησαν και αλλού βρέθηκαν. Έτσι ξεκίνησα και εγώ, κυρίες και κύριοι. Για να έχω ένα ραντεβού με εσάς. Και αλλού βγήκα. Εδώ, στο Ναό της Δημοκρατίας. Ανάβω κεράκι, Τρίτη, Πέμπτη. Και Σαββατοκύριακα. Αλλά Σαββατοκύριακα δεν είμαι ζωντανός. Είμαι ζωντανός νεκρός. Τώρα είμαι ζωντανός. Κατερίνα, Κατερίνα καινούριο. Κατερίνα Καραβάτου, Κάτια Ραδουλάκη. Καθλίν Τέρνερ. Καθλίν Τέρνερ. Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Χρόνια πολλά, Κάθριν. Εδώ είμαστε. Άμα σου τελειώσει ο παππούς, εδώ είμαστε. Πετράκο, σκάζοντάκια. Παππούς, παππούς ο Μάικλ Ντάγκλας. Στις 19χρονος, στην ηλικία δική μου. Αυτά είπε, κυρίες και κύριοι, Πέτρος Κωστόπουλος. Παπ, τα πήρε ο άλλος στην Αμερική, του τάπανε και ο παππούλης παραλίγο να βρει το Ελ Βενιζέλος να έρθει να βρει τον Κωστόπουλο. Όταν δεν του είπα και τα μαντάτα, ευτυχώς βγήκε και του είπε το καιρό Ουγγαρέζος, και αντί να έρθει στην Ελλάδα, του πήγε καλό καιρό, πήγε στην Ουγγαρία. Θα ερχόταν εδώ, καθώς έμαθε ότι είναι μόνη της η Παλατσίνου. Ποιος το περίμενε. Θα μου μια μέρα έπρεπε. Καλημέρα σας και θέλω να του δίνω τον λόγο στην Τζέννη Παλατσινού να τη ρωτήσω πού βρίσκεται ο σύζυγος και παρουσιαστής μας. Είναι αυτός. Κοίταξε, κάναμε ένα μαγικό χθες το βράδυ. Το κάναμε σκύλο. Τι κάναμε τώρα. Ο Πέτρος έγινε σκύλο. Μπράβο, πάνε και εσύ ως Παλατσίκη. Θα ξαναγίνει Πέτρος παραμόνη πρωτοχρονιάς. Ωραία. Σου αρέσει αυτό. Ωραία, εντάξει. Να το βάλουμε κάτω από το δώρο. Συνεχίζει ο Μάτος Βορενό μου. Καλημέρα. Έτσι, Γιουβέτσι, κοκορέτσι. Έτσι, Γιουβέτσι, κοκορέτσι. Γεια σου, τετάρα. Η τέτα σε λίγο θα μας μιλήσει με μια φανταστική περιβολή, σε σεξ περιβολή, για τις κόνιδες, κυρίες. Τι θα πει, πως είναι κούκλος, κι αν δεν έχει και ψυχή. Σαν τον Πέτρο, τον Κωστόπουλο, κάνει... μοιάζει στην πρωινή εκπομπή. Σου το πήραν οι βάρβαροι! Και εμείς εκεί θα πάμε!
άλλαξα το άλλο βράδυ τα κουκλάκια για να δω. Δέστε με, δέστε με και κλείστε με στη φυλακή. Μια καριέρα να έχω παντοτινή. Δακρυσμένο το φτωχό. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πρωινά. Όμορφα, ευχάριστα, αισιόδοξα. Αλλά η ζωή δεν ξέρω που μας βγάζει. Γι' αυτό τώρα περιμένουμε όλοι τον Κέρ Ντάγκλας να έρθει ο Παπούλης να αντικαταστήσει το κενό ή τα κενά. Και ευτυχώς δηλαδή που άκουσε τον Ουγγαρέζο και πήγε στην Ουγγαρία με τον καιρό που του λέει σε στυλ μιμείτε Λιάγκα και αρνιακό. Ο Λιάγκας λέει το καιρό στο. Πού το λέει, στο Μέγκα ή στον Αντενό που θέλει, το λέει ο Λιάγκας. Και μετά τσουκ και ο Ουγγαρέζος. Αυτή είναι η ιστορία μας της πρωινής ζώνης, κυρίες και κύριοι. Και η Κίρκη έκανε και άλλα λάθη αυτή την εβδομάδα. Δεν μετέδεσε μόνο τον Πέτρο Κωστόπουλο σε σκυλάκι. Πήγε να τον κάνει γουρούνι, αλλά τελικά γίνει σκύλο. Είναι ο Χάιδεν Μπαλατσινού. Και μετά τον έκανε κούκλο. Και τώρα με τον κούκλο στο χέρι. Άσχετο, δεν έχει σημασία. Ποιο άλλο λάθος έκανε? Μέχρι και ο Δήμαρχος Περιστερίου πίστευε ότι είδε την κόρη του ήλιου κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του. Αλλά η Κίρκη με το ραβδάκι της δεν έβγαλε Περιστέρι. Ούτε Περιστέρι έβγαλε. Φεγγάρι μάγια μου κάνε. Εντάξει, ξεκινάμε σήμερα αισιόδοξα. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, όλοι πίστευσαν ότι ο Ανδρέας Παχατουρίδης, ο δήμαρχος Περιστερίου, δεν είδε Περιστέρι, αλλά ούτε το μόστρο τη Φιρέντσε. Είδε το μόστρο της Εκάλης, που σημαίνει το τέρας της Εκάλης, τον άνδρα της Ευγενίας Μανολίδου. Σε μια εποχή που οι φωτιές του μνημονίου έχουν κατακάψει τα πάντα, δεν έχουν αφήσει καμία ελληνική οικογένεια χωρίς να την έχουν φέρει στην απόγνωση, πιστεύω ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να την στηρίξουμε και να την κρατήσουμε. Κύριε, δεν πιστεύω να καθίστε. Δεν σας χαρίσω, θα κάτσω ακόμα. Καθίστε εδώ πέρα, καθίστε εδώ, είπε. Κύριε Γεωργιάδη, δουλεύετε πάρα πολύ. Τι να κάνω, τι να κάνω. Τρέχω. Είδε φως και μπήκε, τι να έκανε. Παίρνεις Βάρνα από 6 ώρα. Παπαδάκι, Καμπουράκι, Μπουγδάνο, Αυτιά, Μάγδα Τσέγκου. Μετά πάει στο Βρωμοκαΐτιο. Μετά πάει στο Δαφνί. Μετά το μεσημέρι βγαίνει στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Μετά στον Αντένα. Μετά το βραδινό. Και μετά στη Βουλή να απαντήσει ερωτήσεις. Αυτή είναι η ζωή του ολόκληρη. Γιατί τα γενώσιμα μας το έκαναν αυτό? Τον Άδωνη Γεωργιάδη τον έκαναν τρελό. Δεν το έχω αυτό γραμμένο, τώρα το έβγαλα. Καλό, ε! Πάει να χτίσει τη φωλιά. Αχ, τη φωλιά. Στου κήπου την κορομιλιά. Δίπλα στο παραθύρι σας. Τρεις λαλούν και διαχορεύουν. Λάμπρος Παναγιώτου. Έχω και τον Νίκο Σακά σήμερα, έχω και σκηνοθέτη εδώ. Έχω και τον ΚΚ, αλλά δεν είναι κομμουνιστής. Έφυγε αυτός με τις απολύσεις που γίνανε στον Περισσό. Δεν είναι κομμουνιστής, κύριε Γιώργη, η χολύπτης είναι. ΚΚ, έτσι τον λένε. Όπως είναι ο ΔΚ, ο δημόσιος κίνδυνος της ζούγκλας, έτσι είναι και ο ΚΚ, που δεν είναι κομμουνιστής. Αλλά κομμουνιστής, ότι η Παπαρία δεν είναι τώρα κομμουνιστία. Να πάει στη μάνα η υπομονή. Δεμένει στο μαντήλι. Βρήκε στην αδερφή. Τι ακόμη, περίμενε. Λοιπόν,
Να δώσουμε τα τηλέφωνά μας. Είμαστε χαλαροί σήμερα. Από εδώ και πέρα θα μπορείτε να τηλεφωνείτε. Βγάζουμε και σκανδαλάκια στον αέρα και το πρόβλημά σας. 210-68-45-85, 210-55-50-500. Σε λίγο θα έχουμε απευθεία σύνδεση. Όχι με το Μόστρο της Φιρέντσε, αλλά με εργαζόμενες και εργαζόμενους οι οποίοι έμειναν στον δρόμο, δικαιώθηκαν, αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Κάνουν πασαρέλα νυχθημερών στη Βουλή, δεν τις ακούει κανένας. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Θα κάνουμε λοιπόν, θα βάζουμε και μια ρουμπρίκα μέσα, μια σελιδούλα, για να ακούσουμε και τα προβλήματά σας. 2-10-68-45-85, 2-11-55-50-500. Εδώ είμαστε, τρεις λαλούν και διαχορεύουν, γιατί δεν είμαστε τρελοί. Τα έχουμε 400, άντε να μας λείπει ένα, γιατί μην πάθω Μαλαγωνίδη που είπε ότι οι Έλληνες, ο κόσμος δεν τρώει κοτόχουρτο. Το ξέρουμε, αλλά... Αλλά, τι μασάει, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Τέτοια σκλαβιά δεν την μπορώ, δεν την βαστάω. Υπόθηκαν άλλες τόσα πολλά για αυτά που είπε ο μεγάλος Αηδός. Είπαμε ότι η ζωή αλλού θέλουμε να μας βγάλει ενίοτε και αλλού μας βγάζει. Τέλος πάντων, όπως αυτός είπε ότι θέλει να ψηφίσουν, και εγώ αισθάνομαι ανάγκη να σας πω, πρέπει να το πάρετε το CD ανεξάρτητα αν ο Νότης Φακενάκης μίλησε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εγώ αισθάνομαι ανάγκη να σας πω ότι να το πάρετε το CD και να το κρεμάσετε στα χωράφια σας, στα σκιάχτρο. Να το βλέπουν τα πουλιά και να κόβουν πέρα. Να μην μας φάνε τη σοδιά, γιατί τη σοδιά αυτή την έχουν σπείρει οι δημοκράτες, ήρωες σαν τον Αλέκο Παναγούλη, και αφήστε τον Νότι Σφαγιανάκη να παίζει, να βρεθεί με το πουλί στο χέρι, και μάλιστα με αυτό το πουλί της 23ης Απριλίου, με το οποίο είναι τόσο πολύ καλά εξοικειωμένος. Άρα λοιπόν, όπως εκείνος λέει στο λαό ότι να ψηφίζει, και εμείς προτείνουμε στους Έλληνες να πάρουν το CD για να το κρεμάσουν στα χωράφια τους ως σκιάχτρο για να φοβούνται τα πουλιά. Πόσο μάλλον εκείνα τα πουλιά, για να μείνει και ο Σφαγιανάκης με ένα πουλί στο χέρι. Και αυτή τη φορά δεν θα είναι ο αητός. Δεν θα είναι ο αητός. Ξέρει ο Σφαγιανάκης με τι θα μείνει. Φεύγουμε, πάμε σε άλλο θέμα. Θέλει η ζωή μας αλλαγές. Δεν κάνουμε διαφήμιση σόδα. Σας λέμε μόνο ότι πίνουμε σοδίτσα, η οποία δυστυχώς πήγαμε σε ένα φούρνο να την πάρουμε. Κόστησε ένα 10. Δεν κάνουμε διαφήμιση προϊόν. Ένα 10. Δηλαδή μας έκαψε ο φουρναρής. 40 χρόνια φουρνάρι είναι αυτός. Ρε φουρνέ, από πού την έφερες. Ρε φουρνάρι, τι είσαι, ένα 10. Ένα 10, ξέρεις πόσο είναι. 450 γραμμές, νερό είναι η σόδα. Ρίξε και λίγο ανθρακικό, τέλος, αυτή είναι η σόδα. Στην πλάτη την έφερες φουρνάρι. Άντε, γεια μας. Να πίνουν τα παιδιά μας και να καταναλώνουν, κυρίες και κύριοι. Γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται. Κρίνεται μας και εμάς. Λοιπόν, μιας και σήμερα με έχει πιάσει ο ποιητικός ίστρος, και θα παραφράσω και λιγάκι Καριωτάκη, γιατί όπως είπαμε, δεν παράφρασα μόνο Σφακιανάκη. Πάω να παραφράσω και Καριωτάκη, κυρίες και κύριοι, γιατί γελάνε ακόμα και τα μαραμένα. Κλαίνε και τα ανθισμένα, γελάνε και τα μαραμένα. Υπάρχει ζωή, όχι στον άλλο κόσμο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, η ποιήτρια του Facebook δεν μπορεί να περάσει από την εκπομπή αυτή απαρατήρητη. Δεν μπορεί. Τη λένε, πώς τη λένε, τώρα κάνουν η καριέρα. Τη λένε Τζούλη Αγοράκη, και της αρέσουν τα αγοράκια. Τι βάζουν τώρα, τι βάζουν. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, η Τζούλη στο μυαλό μιας gothic ποιήτριας, είναι το αποκλειστικό πρώτο θέμα του περσόνα. Να τη δείτε, είναι πολύ ωραίο κορίτσι. Το έχει ρίξει τώρα και στην ποιήση. Είναι πραγματικά, είναι πολύ ποιητική η Τζούλη. Η Τζούλη Αγοράκη, με τέτοιο επιθετάκι, δεν κάνεις καριεράκι. Τζουλίνα, κάνε το Τζουλίνα κοριτσάκι. Λοιπόν, Τζούλη, συντονιστή τώρα, διαβάζουμε εδώ, γιατί εδώ θα ήθελε Καρά. Κώστα, θα έρθεις, έχω μάθει ότι ο Κώστας Καράς πάει, βγαίνει σε εκπομπές μόνο απευθείας. Να, Κωστάκι εδώ, εκ δεξιών, γιατί είσαι λίγο κλειδί δεξιούλη. Είσαι πέρα από τη δεξιά, αλλά τέλος πάντων, εγώ θα σε βάλω εδώ. Άρα λοιπόν, Κώστας Καράς υποτίθεται τώρα είναι δίπλα μας. Και εγώ διαβάζω Τζούλη Αγοράκη, κυρίες και κύριοι, από το Facebook, κλεμμένο. Η οποία θα τα δημοσιεύσει τα Τζούλη, με αφήσεις. Αυτός είναι θησαυρός. Α, ο Καριωτάκης. Αρετάσο. Λέω και το σίγμα κλαίει. Αρετάσο, λέω και το σίγμα κλαίει. Τζούλη. Τι μας έκανε, Τζουλάκι. Και σαν καρκίνος πολλαπλασιάζεται. Και πεθαίνω αργά, μέσα στο σίγμα του. Τάσο! Και τσιγαμότο. Δεν φώναξε ούτε η γκόλφο που τριγύρω της βουνό και 20 μέτρα αντίλαλο. Τάσο! Όχι, αυτό δικό μου, δεν είναι, άσχετο. Θα προσθέτω εγώ.
Βάλτον. Έρχεται. Έρχεται, κυρίες και κύριοι. Πάρτε τον. Λάτος. Έκολο. Φαβατέρο. Hey. Νάτος. Ο τότε ο πρωθυπουργός. Νάτος. Γέλα γέλη Ευρώπη. Il dilemma. Όχι ο ταλέμα. Il dilemma. De la Grecia. Πάρτε τον. Τζορτζίνο. Θαπατέρο. Χωσές. Στάχωσε. Μαλακά είναι ωραία, μαλακά. Σου τα έλεγε ο Σαρκοζή, ο Τάπας. Είσαι μαλά. Πώς ήταν ο μαλάκας, στα γαλλικά πώς είναι μαλάκας. Μαλακά. Ναι, κύριε Σεγγύρη. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Θόλωσε λίγο. Θολωμένος είναι. Θόλωσε λιγάκι. Έτσι θόλωσε και εκείνο το βράδυ. Αλλά πριν πάμε στην ισπανική υποχώρηση. Τζορτζίνο, τα μακαρόνια είναι μίσκο. Έλα, δεν λέγεσαι ένα μενεγάκι. Άστον, πώς τον έκανες έτσι, τον γέρασες. Το... Όποιο πες το γυρνάς. Το Ματέο, τον κούρεψες. Ρε, θα σε βάλει να κόψει και μουστάκια αυτή. Αυτός ήταν τι μας έκανε. Μας ξύρισε. Πι. Όλε, πάρτε τον. Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι σοβαρό, θα αφήσω για λίγο την Τζούλη αγοράκι για να πάω σε αυτό το αγοράκι με το παπάκι. Λοιπόν, έγραψε. Πού να αρχίσω. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Παπανδρέου, ψήφισες ή δεν ψήφισες εσύ. Τώρα το ξέρεις, ε. Ψήφισες. Πώς βγήκε, 44% ή. Ακούστε, κυρίες και κύριοι. Το δίλημα, il dilemma, είναι το νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, άλλος προκομμένος εκείνος, Χωσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο, και μιλάει για το μαλακέρο Γκρέκο. Μαλακέρο. Hey. Λοιπόν, στην περιβόητη εκείνη η σύσκεψη που είδε μόνο να είναι σαν καλός μαϊτής μπροστά στη θίτσα της Γερμανίας, στη Όγκελιν, τους είχε μαζέψει, που λέτε, όλους. Η Μέρκελ στη γωνία. Η Γκιώσα. Ναι, η Γκιώσα το τράγκα. Έλα εδώ, του λέει, Θαπατέρο. Θα μπει στο δούνο του. Ναι. Μετά ο Μπερλούσκας. Ο Μπερλούσκας είχε στο νου του μπουκα. Σιγά τώρα μη σκεφτόταν. Και εκεί λέει που λέει ο Θαπατέρο στο βιβλίο του, εκεί που τους είχαμε στριμώξει όλους, έρχεται Παπανδρέου. Και τους μίλησε για δημοψήφισμα. Γέλασε όλη η Ευρώπη. Γέλαγαν και οι πέτρες. Μετά κάποια στιγμή εκεί, στο σοβαρό τοπίο, γέλασε και το παρδαλό κατσίκι της Αλέξενας. Πάρτε τον Θαπατέρο. Χωσέ. Να είναι καλά ο Ισπανός. Μας τα είπε τα χάλια μας. Είχαν πέσει τότε να φάνε όλοι 5 δημοσιογράφους όταν πήγαν να αναπαράγουν αυτό που είχε πει ο αείμνηστος. Ο γιος μου είναι βλάκας. Το είπε ότι είναι βλάκας. Μπαμπάς, τον παγώ. 5 δημοσιογράφοι. Και έπεσε όλο το συνάφι τότε να πούν, όχι off the record, ότι δεν λέγεται μη δημοσιεύσιμο, ότι δεν υπόθηκε ποτέ. Υπόθηκε. Θαπατέρο νούμερο 2. Και ξαφνικά, είσαι μαλάκας, του λέει ο Σαρκοζή. Έτσι το πες. Στα γαλλικά πώς είναι, δεν το ξέρω. Στα γαλλικά το έχω μάθει, θα το μάθω. Του λέει. Στρέμψω. Je suis.
Ανακαλύψατε, λέει, την Πυρίτιδα, λέει ο συνεργάτης του Ελενόπουλο στο γραφείο. Ναι, την Πυρίτιδα ανακαλύψαμε. Ξέραμε εμείς ότι εκεί του μίλησε γαλλικά ο Σαρκοζή και του είπε πόσο μαλ είναι. Δεν τα ξέραμε. Και τα όποια γαλλικά στρέφονται κατά τον, του λαού της Ευρώπης, λέει ο κ. Ελενόπουλο. Όχι, κύριε Ελενόπουλο. Στρέφονται κατά τον Παπανδρέου. Αυτό χειρίστηκε την κρίση εκείνη την ημέρα. Με αυτόν για η Ευρώπη. Άλλο αν λογαριασμό σε εμάς. Έτερον, εκάτερον. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Το συζητάμε. Και γέλαγε κυρίες και κύριοι όλη η Ευρώπη. Αφιερωμένο. Το παιδί με το παπάκι. Και έρχονται κι άλλα. Τώρα το βιβλίο θα μεταφραστεί. Θα τα δούμε σε πολλές γλώσσες. Ο Θαπατέρο δεν μπήκε στο δουνού του. Ο άλλος έκανε τριγωνάκια με τα μπούγκα μπούγκα και τις μαροκινές κτλ. Κτλ. Όσο παντρεύτηκε, αποφάσισε να παντρευτεί στα 72, γιατί σου λέει πού θα πάει, αλλά πού θα πάω, σου λέει ο Μπερλουσκόνη. Και η Ελλάδα δέχτηκε τη σφαλιάρα όλης της Ευρώπης. Με τον Παπανδρέου να τον βρίζει μέχρι και ο Πανύψηλος, κολοσσός της Ρόδου, ο Τάπας, ο Σαρκοζή. Ούτε τον πόη του δεν σεβάστηκε. Και καλά όλοι οι άλλοι, παράδειγμα όσο τα βάλανε να δυσφημίσουν το μεγάλο ηγέτη. Θα πατέρω εδώ. Αλήθειες λέει ο άνθρωπος. Θα τον διαψεύσετε τώρα. Και τα γαλλικά τα επιβεβαιώνει ο Ελενόπουλος. Ο Ελενόπουλος τι δουλειά κάνει. Γιατί δεν βγήκε ο Παπανδρέου να μιλήσει. Για να δικαιολογήσει το μισθό του. Εκεί έχει συνεργάτες στη Βουλή. Τι του έλεγε ο Παπανδρέου, αφού λείπει συνέχεια. Λέμε τώρα. Λέω εγώ τώρα, ξέρω. Εντάξει, κακίες. Αλλά. Γκαμημένο. Είσαι μαλακάς και γκαμημένος του Σαρκοζή. Και εκείνος νόμιζε ότι του έκανε πλάκα ο Σαρκοζή. Γέλαγε. Γέλαγε. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. Ο Ελενόπουλος, ο Ελενόπουλος, ο φίλος του Παπανδρέου και συνεργάτης του, δεν ξέρει γαλλικά. Την Πυρίτιδα ανακαλύψαμε εμείς και το Δουνουτού μαζί, κύριε Ελενόπουλε. Γιατί? Γιατί από εκεί και πέρα η ζωή μας έγινε κόλαση. Μας φέρανε τα Δουνουτού, μας φέρανε τα χαράτσια, το ένα τ' άλλο. Πάει και τηλέφωνο την κυρία τώρα να δούμε, θα είναι στο τέτοιο. Πάω να πω εγώ δύο πραγματάκια. Εδώ που βάλθηκαν να βρουν χαράτσι για τα σπίτια μας, για τα αυτοκίνητά μας κτλ. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Στα αυτοκίνητα πλέον, είδατε, αρχίζει και μετά το σάλο που δημιουργήθηκε με τους σκαφάτους. Γιατί κοροϊδεύει, στους σκαφάτους δίνει 100 ευρώ να πληρώσουν το χρόνο. Δηλαδή έχει 12 μέτρα, 13 θα πληρώσει είναι 100 ευρώ. 14 είναι 100 ευρώ, συν 200, 15 συν. Δηλαδή με την πίεση που είχε ο κόσμος, αναγκάστηκε να πάρει το πίσω το. Το μέτρο και θα πάει τώρα ανάλογα με την αξία του αυτοκινήτου. Και όχι δηλαδή να θεωρήσει ότι ένα αυτοκίνητο είναι πολυτελείας γιατί είναι 2.500 κυβικά. Επιτέλους, κύριε Μαυραγάνη, και βλέπω εδώ. Να δείτε πώς φέρνουν τις τροπολογίες. Εδώ έφερε μια τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο Βρούτσης που λέει για ομαδικές απολύσεις. Λέει για ομαδικές απολύσεις και έφερε και μια τροπολογία που δίνει το δικαίωμα να τη βρω κιόλας γιατί τρέμω από τα νεύρα μου. Παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Βρούτση και λέει: όχι, λέει, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα αυτά τα πράγματα. Πώς δεν είναι, τι θέλετε εδώ. Κάτσε, πώς. Μην πω κανένα βαριά. Εδώ. Υπάρχει, λέει, στο πολυνομοσχέδιο, στο άρθρο 7, κυρίες και κύριοι, φανταστείτε τώρα εδώ, να δείτε πόσο ωραία τα βρίσκουν. Για τους σκαφάτους, για τους κατόχους σκαφών, βρήκανε την πατέντα. Τέλος πάντων, θα σας πω μετά για αυτά, γιατί έχω και τη γυναίκα στο τέτοιο. Λέει: Βρούτση εδώ, ορίστηκε το προσωπικό του ΟΤΕ και τη ΕΡΤ που υπηρετεί. Με απόσπαση στο Ταμείο Αρρωγής Προσωπικού ΟΤΕ και στο Ταμείο Επικουρικής και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού, εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση για μια πενταετία στο ΤΑΙΤΕΚΟ, δηλαδή στο Ταμείο Αρρωγής Προσωπικού ΟΤΕ και στο Ταμείο Επικουρικής. Δηλαδή, αυτοί που αποσπάστηκαν από την ΕΡΤ, ρε Βρούτση, με συγχωρείς, τους απέλησες την ΕΡΤ ή δεν τους απέλησες. Αυτούς γιατί τους αποσπάς. Παίρνουν τηλέφωνο στο Βρούτση, τι μας είπανε. Όχι, λέει, εδώ δεν ωφελείται κανένας. Από αυτούς. Τότε γιατί την έφερε στην τέτοια. Βγάλ την ΕΡΤ. Γιατί να πάρουν, δηλαδή είχαν 3 χρόνια θητεία, αλλά 5-8. Και οι άλλοι τι κάνουνε. Και οι γυναίκες, οι 300 γυναίκες που παίρνουν, και οι άντρες που καθαρίζουν και σας ξεβρωμίζουν στο ΣΔΟΕ και σε όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες δεν τις βάζετε ασφάλεια, τις έχετε πεταμένες στον δρόμο, τις δίνετε 300 ευρώ, δικαιώθηκαν με ΦΕΚ, έρχονται κάθε μέρα στη Βουλή και δεν τις ακούει κανένας. Εδώ ο Βρούτσης πώς δικαιώνει
τα ρουσφέγγια τα δικά του και τις γυναίκες που έρχονται εδώ. Έχω την εφημερίδα της κυβερνήσεως, έχουν πάρει φεκ που λέει ότι είναι παράνομη και καταχρηστική η απόλυσή τους. 300 ευρώ παίρνουν και ξεβρωμίζουν στις ΔΟΕ. Βρωμάτε χαρτίλα και τσικνίλα στις ΔΟΕ. Και ρουσφετιά εκεί μέσα και τις απολύεται εδώ. Έχουν φεκ. Ας ακούσουμε τη... Καλησπέρα, είσαι στο τηλέφωνο. Ναι, με ακούτε. Καταρχήν, με ακούτε. Ναι, ναι, σ' ακούν πολύ καλά. Ναι, είμαι η πρόεδρος σωματείου καταρριστριών των ΔΟΗ, ναι, των εφοριών, με σύμβαση έργου. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Υπάρχουμε καθαρίστες στο Υπουργείο Οικονομικών τριών ταχυτήτων. Είστε η κυρία Λένα Οικονομίδου. Η κυρία Λένα Οικονομίδου. Ναι, ναι, η Λένα Οικονομίδου, ναι, είναι η πρόεδρος σωματείου. Εντάχει, κυρία Λένα μου, πάμε. Τι γίνεται εκεί. Λοιπόν. Είμαστε τριών ταχυτήτων. Οι μόνιμες, οι συναδέλφισσες, οι αορίστοι συναδέλφισσες που βγήκαν σε διαδεσιμότητα και εμείς με σύμβαση έργου, οι οποίες δουλεύουμε 11-12 χρόνια, από 1-12 χρόνια, με 325 ευρώ και 88 λεπτά, χωρίς άδειες, χωρίς επιδόματα, χωρίς ΟΑΕΔ αυτή τη στιγμή, περάσανε τον νόμο, όπως είπατε, και το ΦΕΚ που βγήκε, μέχρι 31/12/2013 δεν έχει υλοποιηθεί ο νόμος από την 1/1/2013. Μας εμπέζουνε, μας έχουν πετάξει λες και είμαστε άτομα, γυναίκες του κατώτατου Θεού. Λυπάμαι γι' αυτό. Κάνω έκκληση στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος με έχει δει, ναι, πάρα πολλές φορές με έχει δει. Και από τον Άννα στον Καϊά θα πάμε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έπρεπε να υλοποιηθεί ο νόμος, κύριε Παναγιώτου, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Με όλα τα πολιτικά κόμματα, με τη συγκυβέρνηση και με όλους τους πολιτικούς φορείς, πιέζουμε την κατάσταση και μας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Δεν έχουμε ένα ευρώ. Καταρχάς, κύριε Παναγιώτου, εμείς δεν ανήκουμε στην Τρόικα. Καμία σχέση με Τρόικα. Δεν είναι επιταγή δηλαδή, κυρία Οικονομίδου, δεν είναι επιταγή Τρόικας να μπορεί να πατήσει εκεί πάνω και να πει «Μου είπαν οι Τροϊκανοί, φύγετε!» Μπράβο, δεν μπορεί να το πατήσει αυτό και να το πει. Δεν μπορεί. Κύριε Παναγιώτου, το θέμα είναι ότι εμείς πληρωνόμαστε από το καταποκοπήν επιχορήγημα που είναι από χλωρίνες, κοινώς απορρυπαντικά. Γιατί μας πετάνε στον δρόμο, τι θέλουνε να πάρουνε, συνεργεία. Δεν κατάλαβα όταν οι ηλικίες μας που είναι 60 ετών είμαι εγώ. Με μηδέν εισόδημα και συναδέλφισές μου με προβλήματα υγείας, όπως και εγώ. Με παιδιά άνεργα, με φοιτητές, με καρκίνο, με προβλήματα υγείας. Λοιπόν, πέστε μου εμείς που δεν παίρνουμε μία δραχμή αυτή τη στιγμή από πουθενά. Πώς να ζήσουμε δηλαδή. Τα χαράτσια είναι πρώτοι για τα χαράτσια. Και οι αστροπολογίες είναι πρώτοι όταν θέλουν. Εγώ πόνεσε ψυχή μου, γιατί σας βλέπω κάθε μέρα να έρχεστε στη Βουλή. Να μιλάτε με ανθρώπους, με πολιτικούς. Άκρη δεν βρίσκεται. Και βλέπω και το ΦΕΚ. Τρελάθηκα. Λέω, τι γίνεται εδώ. Είδατε τι γίνεται. Κάνω έκκληση στον Υπουργό, τον κύριο Στουρνάρα. Με ξέρει, Μιλένα Οικονομίδου. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του. Να δει με ευαισθησία το θέμα το δικό μας. Είμαστε οι μόνοι άνθρωποι που πρωτοφύγανε από την 1η Γενάρη του 2013, κύριε Παναγιώτου. Είναι ντροπή και λυπάμαι που αυτή τη στιγμή πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Δεν έχουμε καμία σχέση με το δημόσιο. Και δεν παίρναμε εμείς λεφτά από τον προϋπολογισμό. Να είστε καλά, σας έχουμε ό,τι καλύτερο, θα παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Μακάρι έστω και αυτό το λίγο να δοθεί μια λύση, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς από την εκπομπή μας. Να είστε καλά και καλό κουράγιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτό κυρίες και κύριοι, έβλεπα την κυρία Οικονομίδου μαζί με άλλους εργαζόμενους εκεί και μου είπαν την ιστορία και δεν το πίστευα. Έχουν το ΦΕΚ εδώ που τους δικαιώνει και απ' την άλλη έρχεται ο Βρούτσης, ο οποίος θέλει τώρα να βάλει την υπογραφή του για μαζικές απολύσεις και προσπαθεί. Εγώ δεν λέω, πάρ τα παιδιά εδώ τη ΣΕΡΤ. Μακάρι να τα πάρει όλα. Και να βγω εγώ πρώτο στα κάγκελα και να πω μπράβο στο Βρούτσι, να ψηφίσω κιόλα. Αλλά να φέρει τροπολογία μέσα στο ασφαλιστικό και να λες ότι αυτή δεν είναι ρουσφετολογική, τι είναι βρε πάχτα! Τι είναι! Γιατί δίνει φοιτεία στου αποσπασμένου. Αυτοί οι αποσπασμένοι του απέλησε όλου δεν του απέλησε. Δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ρε μα δουλεύετε! Εσύ την πεθερούλα θα την απέλει, κυρία Στουρνάρα, θα την απέλει τώρα,
Τώρα μαζέψανε λεφτάκια για τα, γιατί δεν πεινάει. Στο Ηράκλειο συγκεντρώσανε τρόφιμα. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Και εγώ το βρήκα εκεί στην πόρτα του σπιτιού μου σήμερα. Δίκτυο αλληλεγγύης Ηλίουπολης. Ηλίουπολης, εκεί μένω. Μουσική βραδιά αλληλεγγύης. Ακούσαμε τώρα τους ανθρώπους εδώ ψάχνουν να βρουν το δίκαιο τους. Με μια κιθάρα λέει και ένα πιάνο. Κύριε Στουρνάρα, αυτή είναι η Ελλάδα σας. Αυτή είναι η Ελλάδα σας. Αυτή την Ελλάδα θέλετε. Με μια κιθάρα και ένα πιάνο συγκεντρώνουμε τρόφιμα. Συμμετέχουν η Ηλίας Λιούγκος, Καλλιόπη Βέτα, Ενκάρδια, Αεροφίλη, Δανάη Παναγιωτοπούλου, Βασίλης Γιζδάκης, Σάκη Τσιλίκης, Τετάρτη λέει Δημοτικό Αναψυκτήριο Άλσους, κινητής Δέλτα Κιντής Ηλιούπολη. Είσοδος με συνεισφορά τροφίμων μακράς διάρκειας για την ενίσχυση των συμπολιτών μας που πλήττουν από την κρίση. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ηλιούπολη. Το βρήκα, σας είπα, στην πόρτα του σπιτιού μου. Φαντάζομαι δεν θα είναι μόνο στην Ηλιούπολη, θα είναι και στο χωριό Αθήνας, Περιστέρι, Κερατσίνη, αυτή είναι η εικόνα. Ο κόσμος προσπαθεί να συμπαρασταθεί στους ανθρώπους που δεν έχουν στην ολιομήρα, καλλιτέχνες, μικρές εμβέλειες, δεν έχει σημασία. Και βλέπουμε εδώ μαζί με την Εκκλησία, συγκεντρώνω κάποια τρόφιμα για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Γιατί αν περιμένουμε στα Ικούρα να πάρουν πετρελαίο θέρμανσης, τα παιδιά μας πραγματικά έτσι θα έρθουν από το σχολείο. Έτσι! Έτσι! Τα δικά μας τα παιδιά! Μαζί και τα δικά μας! Εγώ δεν λέω, δεν θα ξεχωρίσουμε. Ελληνόπουλα και εκείνα, Ελληνόπουλα και τούτα! Και τα δικά μας! Να έχουν και τα δικά μας θέρμανση. Όχι εσείς να κολακεύετε, υπουργοί, υφυπουργοί και υφυπουργίνες, τα γεννητικά σας όργανα να τα κολακεύετε νυχθημερών μες στη ζέστη και ο λαός θα περιμένει να τον τακτοποιήσετε για 300 ευρώ να περιμένει πετρελαίο θέρμανσης. Κάθε 1900 ευρώ. Άντε, να σου δώσω 300 ευρώ. Δηλαδή κοροϊδία. Τέλος πάντων. Φεύγουμε από αυτό. Είπαμε ότι η εκπομπή μας 2-10-68-45-85, 2-11-55-50-500 θα ανοίγω και ένα κεφάλαιο σε αυτό. Ένα παράθυρο δηλαδή στους ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, που δεν μπορεί να ακουστεί η φωνή τους. Σας περιμένουμε. Αυτά κυρίε και κύριοι. Εδώ από την άλλη βλέπω και τον το Μόστρο τη Φιρέντσε, τον Γεωργιάδη που είπε πριν. Υπό καθέ καλοπέραση. Δεν το αποδραματοποιούμε την κατάσταση. Δεν διακομωδώ τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν γιατί και εγώ είμαι ένας από εσάς. Παιδί εγώ, αν πάω η φορεία, δεν με ξαναβλέπετε. Ποιος Κωστόπουλος, Κωστόπουλος βγήκε, εγώ θα δείτε. Δεν ξαναβγαίνω, ποιο σκυλί και γουρούνια με τα μεταμορφώσει Παλατσινό, τέλος. Αφιερωμένη, κράτα γερά υπαρχία, θα μας φάνε αυτή, κράτα γερά. Κόψε ξύλα, λοιπόν. Αποφασίζουμε, λέει, εδώ μιλάμε για την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών, Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υγείας. Στο Υγείας, στο Υγείας, κυρίες και κύριοι, αριθμός πρωτοκόλλου 93329, 9/10/2013. Δηλαδή, προσφάτως, τώρα, δέκατος, έτσι. Τι έχουμε εδώ, κοινοποίηση. Προϊσταμένη της Γενικής Φιλομήλα Ράιδου, θα λέμε και τα ονόματα από εδώ και πέρα, ό,τι έρχονται στα κύριοι μας. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι λέει, η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου μας. Τι λέει εδώ, τι δαπάνη είναι. Αποφασίζουμε, λέει, έχοντας υπόψη λογιστικό έλεγχο κτλ. Περί μεταβίβαση αρμοδίτων, αποφασίζουμε, εγκρίνουμε την προμήθεια μιας φωτοαντιγραφικής μηχανής τύπου Nikon Digital κτλ. Κάμερα για το γραφείο τύπου του Υπουργού, δαπάνης μέχρι του ποσού των 700 ευρώ. Άρα λοιπόν, το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού θέλει 700 ευρώ δαπάνες για να βγάζει ο Άδωνης αγκαλιά με την Ευγενία φωτογραφίες. Ρε δε μας ρε μεγάλε, μας τρελάνεις. Τρελαθούμε. Εδώ, με το κινητάκι σου. Τσουκ 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 τσουκ. Βγάλει την ευγενούλα σου και κάνε και ένα έτσι. Hey. 700 ευρώ, 700 ευρώ δώσε τα παιδάκια που πεινάνε. Στο σχολείο, 18% λένε ότι δεν έφαγαν. 25% λένε ότι έφαγαν λιγότερο. Και ένα 15% αυτά είναι ο οργανισμός. Το Ίδρυμα Νιάρχου τα έβγαλε. Και το Ίδρυμα Νιάρχου έπεσε να φάει την κυβέρνηση. Δεν πιστεύω. Μετά σε ρυθμίσει με τα σκάφη αυτά, όλοι οι πλούσιοι σας αγαπάνε. Τέλος πάντων. Εδώ. Πάμε τώρα. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, κυρίες και κύριοι. Να κλείσουμε τα μάτια, τι να κάνουμε. Τα παιδιά μας θα πάνε σχολείο και θα τα έχουμε με καπότο. Πανοφόροι δηλαδή. Με πανοφόρο. Πανοφόρο, πανοφόρο. Πανοφόροι, κατοφόροι. Με κάλτσες αυτές που είχαν στον πόλεμο
και στο πρώτο και στο δεύτερο. Με σκελέα από μέσα. Βρακή, ξανά βρακή, ξανά βρακή. Ποια βρακή, τα πήραν οι Τρόικα, τέλος πάντων. Ακριώνουν. Και ο Σταϊκούρας ακόμα με το Μαυραγάνι κοιτάς τα αστέρια. Άγιε Πέτρε, μίλησαν μαζί σας. Μπα, πού να μιλήσουν. Σταϊκούρας, δεν μιλάει με κανέναν. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά της Τσοχολογιάς, του Κερατσινίου, του Περιστερίου, του Εγάλεω, της Ηλιούπολης, τα οποία έχουν σκάφη, σαν το φτωχόπαιδο, το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είχε 180 ευρώ σκάφος και το πούλησε! 180.000 ευρώ σκάφος. Και τώρα σου λέει, δεν μπορούσα άλλο να το κρατήσω, ήμουν φτωχός και γέρασα, οπότε το πουλάω, αλλά θα φέρω μια ρυθμισούλα για τους σκαφάτους. Αυτή η ρυθμισούλα τι λέει τώρα, κυρίες και κύριοι, σου πω εγώ. Παπαδημούλης, Τσακαλώτος, Γελαλής, οι τρεις υπουργοί, Παναγία, ποιοι υπουργοί, όχι, ενδυνάμει υπουργοί, έλα, πλάγανα. Κύριε Παδημούλη, μην νομίζετε ότι πάθε μαλακακλαμάνι τότε που είχε πανηγύρια, είπε ο Βλάχος, κακλαμάνι πρώτη δημοκρατία, άνοιγαν σαμπάνιε κάτω και ήταν χαμό. Ξαφνικά παπούλια βγήκε. Ξέρω, ο Βλάχος θα πει ο γράμμα, πάνε σαμπάνιε, μάγει όλα. Αυτέ τι πληροφορίε είχα τότε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και λάθο. Κακλαμάνι δεν θα έχει συμπαρασυρθεί σε ένα τέτοιο ίστρο. Φαντάζομαι. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται, κύριε Σιγήρινα, να σου πω τώρα εδώ. Ευεργετική ρύθμιση λέει προς σκαφάτους. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση υπερφολογεί φτωχοποιημένους μισθωτούς και συνταξιούχους στη μικρομεσαία κινητή περιουσία για κρεμίσει συμφωνία για το ΠΕΔ, ψήφισε για μια ακόμη, ψηφίστηκε ο νόμος, η διάταξη αυτή, για ένα ακόμη φόρο χάδι για τα σκάφη αναψυχής. Τι λέει κύριε Σιγήρη αυτή, να σου πω τι λέει. Τα σκάφη αναψυχής είχαν ήδη απαλλαγή από το φόρο πολυτελείας με το άρθρο 44 του νόμου 4411 κάθετος 213 με τη δικαιολογία ότι απέδωσε ελάχιστα σε αιτήσια βάση και ήταν αντιαναπτυξιακός. Άρα λοιπόν δεν τον κάναμε λοιπόν. Το φόρος λέει. Το τέλος παραμονής και πλών θα ξεκινά από τα 200 ευρώ το χρόνο για όσα σκάφη έχουν μήκος από 7 μέχρι 8 μέτρα. Την ώρα που ένα 1600 αυτοκίνητο δεκαετίας πληρώνει περισσότερα. Θα φτάνει μέχρι τα 100 ευρώ και το τέλος λέει παραμονής και πλών θα φτάνει μέχρι τα 100 ευρώ το μέτρο για όσα έχουν μήκος άνω των 12 μέτρων. Ρε εσύ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, μετά έβαλα κι εγώ να δείξω ότι είμαι φτωχός όπως εσύ έχεις. Σακάκι με μπαλώματα, έτσι κι εγώ. Να δείξω στο λαό ότι κι εγώ πονάω. Φτωχός είμαι κι εγώ. Είμαι φτωχόπεδο, τι θες να σου κάνω. Ρε φτωχόπεδο της Εκάλης. Ο αδερφούλης ακούγεται ότι είναι σε εταιρεία διαφημιστική και πήρε κάποια εκεί με τη γυναίκα του Στουρνάρα. Σας έκανε η Κωνσταντοπούλου μια ταρζανιά. Σας είπε ότι κάτι αρπάξετε από εκεί. Δηλαδή, όχι, αρπάξετε, το δικαίωμα ήταν. Υπήρχε, λέει, κοινωνική διαφήμιση και αντί να την πάρει η Αγία Παρασκευή και η ΕΡΤ. Την πήρε ο αδερφούλης του κυρίου Βαρβιτσιώτη μαζί με την γυναίκα του Στουρνάρα. Έχετε εταιρεία ή δεν έχετε, έτσι λέει ο Κωνσταντοπούλου. Θα μας εξηγήσετε, το εξηγήσαμε αυτό. Έχει διαφημιστική ο αδερφός σας κύριε Βαρβιτσιώτη, έχει διαφημιστική. Κάτι παίρνει από εκεί. Προεκλογικό αγώνα θα κάνει, θα κάνει. Θα πάρετε λεφτά και θα πάρετε λεφτά. Δηλαδή, όλα σε εσάς, τα δικά σας και τα δικά μας δικά σας, πώς είναι αυτό. 500.000 ευρώ λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου, η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, κόστησε. Αυτή η κοινωνική διαφήμιση η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τίποτα. Ακράτεια, ακράτεια, ακράτεια. Ακράτεια, βάλτε πάνες. Έχετε ακράτεια, ρε. Έχετε, ρέπετε προς την παρανομία. Όχι παρανομία, προς την αρπαγούλα. Πώς είναι. Πού είναι αυτό, ακράτεια. Προχωρήσουμε, κύριε Παυλόπουλε, ελάτε. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αυτό που συνέβη είναι μείζον, είναι κατεπήγον. Παυλόπουλε, προχωρήστε. Ελάτε. Κυρία, έχετε ακράτεια λόγου. Δεν μπορείτε να σταματήσετε με τίποτα. Σας άφησα εκθέσετε. Η λέξη που χρησιμοποιήσατε προσυδειάζει σε εσάς, κύριε Νεράτζη. Το πρόβλημα της ακράτειας αφορά άντρες και γυναίκες. Και δεν λύνεται αναζητώντας επιγόντως η τουαλέτα. Εγώ είμαι σε άλλη λοιπόν, κατηγορία. Ελάτε. Κύριε Παυλόπουλε. Λοιπόν, η λέξη που χρησιμοποιήσατε προσυδειάζει σε εσάς τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά και συνολομέλεια γίνεται συζήτηση. Επιτέλους σταματήστε. Τα είπατε όλα, κατεγράφησαν πολύ ωραία, θα δούμε στο τέλος. Ελάτε, είπα για να καταγραφούν, ελάτε. Τα είπα για να αναλάβουν πρωτοβουλία ως Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Προχωρούμε στη διαδικασία που έχουμε χαράξει. Ελάτε κύριε Παυλόπουλε, παρακαλώ. Κ.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Πρώτα απ' όλα, μια διευκρινιστική ερώτηση. Είπατε ότι έχετε προτείνει την παράταση της θητείας. Πότε έχει λήξει η θητεία σας περίπου? Κύριε Παυλόπουλε, η θητεία μας έχει λήξει στις 3 του μηνός Σεπτεμβρίου και η παράταση που έχουμε ζητήσει εν ώψη των διεθνών υποχρεώσεών μας είναι να είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή, η τελευταία διεθνής υποχρέωση που έχουμε είναι συγκεκριμένα στις 6 Δεκεμβρίου. Άρα, οποιαδήποτε άλλη διοίκηση μπορεί να έρθει στις 8 Δεκεμβρίου να ενημερωθεί και να λάβει επισήμως. Αυτό έχουμε ζητήσει. Η ζωή έχει μια πόρτα, μια πόρτα πονηρή, με ένα κόκκινο ποτά. Δύο πόρτες έχει και στις δύο παίρνετε εσείς. Και από εδώ, και από εδώ, και από εδώ. Έχει και υπογραφή σε ταμπέλα πλαστική. Ωραίο εδώ κάτω, Σουζάνα, Σουζάνα, Σουζάνα. Μπούγκα, 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 Μπερλουσκόνι, παίχταρα. Μπούγκα, μπούγκα, παίχταρα. Με φαντάρους και φρύκια. Η γιώσα, η γιώσα. Δεν έχεις να πας πουθενά. Η γιώσα μας πήρε τα λεφτά. You have to go inside. Μου ρίχνουν κοιλί μια χαλιά. Σουζάνα, στα χαρτιά μου. Σουζάνα, η πουτάνα. Όλα για σένα, κορίτσι μου. Όλα για την ποιήτρια. Όλα τα λεφτά μωρό μου. Όλα για σένα. Η Τζέννη, αγοράκι, κοριτσάκι. Ό,τι και να είναι, είναι ομορφούλα στο μυαλό μας. Γκόθικ, μιας γκόθικ ποιήτριας. Θα μπω στο μυαλό της τώρα και θα απαγγείλω Καριωτάκι, παραφρασμένο. Ναι! Τώρα δεν με ξεφέρει η Τζούλη με τίποτα, Τζούλη αγοράκι, εγώ. Είσαι εδώ, είσαι έτοιμη. Αν βλέπεις εκπομπή, στείλε μας μηνυματάκι 210-58-45-85, 210-55-50-500. Δεχόμαστε, αν θέλετε σχολεία, να δείτε το τσίρκο Μεντράνο εδώ που γίνεται κάθε Τρίτη Πέμπτη, να έρθετε. Από πριν θα τηλεφωνήσετε, γιατί θέλει πρόσκληση, δεν είναι εδώ, γιατί χαμός. Σε κακομοίρα, δεν πέφτει καρφίτσα. Είμαι εγώ και το ταφ-ταφ. Ο καμπα-καμπα. Τη χάλασα. Ένα ευρώ έκανε. Πάμε κυρίες και κύριοι να διαβάσουμε από το φακ. Πάμε εκεί που μείναμε. Θέλετε τον Τάσο. Τον Τάσο θέλετε ή το πάμε παρακάτω στο Μίτσο. Πάμε στο Μίτσο. Έλα. Τζένι Αγοράκη κυρίες και κύριοι. Λίγη ησυχία ζητάω. Μνήμα μαλακό. Αχ, μανούλα μου, αν μάθεις και εσύ να κλαις, εγώ θα κοιμηθώ σαν κόρη και σαν αιώνια. Τζένι, χάζεψες να πας αυτά. Άλλαξε λίγο. Δώσε και λίγο. Πάμε λίγο. Το κιμπούκ, το αχιλέα, το τσιμπούκ. Ρε Τζένι, θα παρεμεινευτούμε, μην τα βάζεις. Χαρούμενη μέρα. Τον ήλιο τον ρουφήξανε, σφινάκι. Παναγία μου. Τι σφινάκι. Τι είναι ο ήλιος. Τσίπουρου είναι. Με γλυκάνεις, εγώ δεν γλυκάνεις τον Τζένι μου. Ας πάνω. Το στόμα πρόθυρο. Καλό αυτό. Πέντε δόντια χρυσά. Τα άλλα κανονικά. Ούτε ένα σφράγισμα. Μπράβο Τζένι. Ωραίο στόμα έχει αυτός. Έπειτα. Δεν είδα το γιώτα, με συγχωρείς. Και έπειτα. Φέρανε και την κόρη συσκευασμένη. Συγγνώμη, τι είναι, 29 κατασκευασίες πλυντηρίων. Παθιάζει, λάγει. Συσκευασμένη, Κώστα, ετοίμασε συσκευασία σου, θα δούμε. Γλύψε, μικρό κορίτσι, το γλυφιτζούρι σου. Πίσω από τη ζάχαρη, το ξηραφάκι. Κόψε τη γλώσσα σου. Μάτωσε το φιλί. Να έρθει θάνατος. Να σε έβρει καβλό. Κουλωμένη, όχι κουλωμένη. Καβλωμένη πήγα. Συγγνώμη. Ρε Τζένι, βάλτε το με μεγάλο το αλφα, το όμικρον. Κουλωμένη, να σε βρει κουλωμένη, όπως όλα τα κοριτσάκια οφείλουν να είναι. Θανατερά κουλωμένα,
Συγγνώμη, α αυτό ή ομικρό είναι το cool, cool ή α. Δεν φαίνεται, Τζέννη, συγγνώμη. Παιδιά, μπορεί να είναι και α, να είναι καύλ και μπορεί να είναι και κουκούλωμένα. Α πούμε, δεν πέρα και πάνω μου. Τον κουραμπιέ, τον έλεγαν Κίτσο. Τζέννη, αυτή είναι η αποκάλυψη. Κίτσο τον κουραμπιέ, Κίτσο! Κουραμπιέ! Μπρε, μπράβο. Κοίτα να δεις η Τζέννη. Τζούλη, Τζούλη μου, Τζούλη μου. Α, μπράβο. Τα ψηλά τα κούνια, σήμα κατά δεθέντης. Δεν τα αποχωρίζετε ποτέ. Όχι, αυτό είναι το. Η εφημερίδα την παρουσιάζει. Το πρώτο θέμα. Είπαν και δύο αστεία για μια πεθαμένη. Δεν μπορεί να πεις αστεία για πεθαμένη. Που δεν το είχε καταλάβει η δόλια. Πεθαμένη. Και έκανε τη ζωντανή. Τζούλη, συγγνώμη, η πεθαμένη έκανε τη ζωντανή. Γέλια να σκάσεις. Σε μουν καριωτάκι η ποιήτρια Τζούλη Προεύη. Όχι, όχι Τζούλη Προεύη, συγγνώμη. Τζούλη. Δεν είναι Τζούλη Προεύη, είναι Τζούλη Αγοράκη. Συγγνώμη. Το Προεύη είναι η λέξη. Σε μουν καριωτάκι η ποιήτρια Τζούλη προέβη σε ένα μπαράζ δημοσιεύσεων, οι οποίες το μόνο που αποπνέουν είναι θάνατος. Μην ανησυχείτε, απαντά στο Phoebe Fringe. Απλά έχω gothic διάσταση. Τζούλη! Ας πέθαμε να τζίδες και άλλα εδώ τζουτανούς. Και εμείς ζωντανοί νεκροί είμαστε. Σαββατοκύριακα χαμένα. Σαββατοκύριακα χωρίς εσένα. Λάμπρος. Τζούλη. Αγοράκι σ' αγαπώ. Τζούλη, έχεις θέση εδώ. Δεν μπορεί να μου ξεφύγεις. Πιστεύω ότι στο άλλο μισό. Αυτό που πάντα περίμενε ένας ποιητής. Γιατί και εγώ γράφω. Θυμηθώ ένα από όλα αυτά. Είπες τα θέσεις απόψη εγώ σε λαχτάρο, δεν δικό μου. Λοιπόν. Δεν το θυμάμαι. Ήθελα να σου πω τόσα πολλά. Με πρόλαβε η σιωπή. Υπάρχει να μιλά. Ουνάλτρα τε, Τζούλη, δεν υπάρχει. Σε ευχαριστούμε για όσα μας χάρισες. Τζούλη, αγορά κυρίες και κύριοι, ουνάλτρα τε είναι αφιερωμένο στην Gothic ποιήτρια, η οποία έχει θέση κοντά μας, αρκεί να το θέλει. 2-10 Τζούλη, 68-45-85 και το κινητό μου σου δίνω για την καρδιά μου και την ψυχή μου. Πατρεμένος είμαι, δεν είμαι πεθαμένος. 2-11-55-50-500 δικό μου το επιμύθιο. Τα ακούνε την εκφράζει. Ουναλτράτε! Θα κλείσουμε όμορφα, κύριε Συγκρή, με την Τζούλια, την αθεόφοβη. Είσαι αθεόφοβη, Τζούλια. Έχεις πολύ ωραία, έχεις πολύ ωραία γραφή. Συνέχισε το. Παίξ το έτσι. Παίξ το έτσι. Καλά πας. Περιμένω. Παίρνεις μπουκάκι. Φύγεις μπουκάκι, έχεις. Ή Twitter. Έλα, κουμπάρε. Άιτε. Πάρε τη δεξί του, μίλα εσύ, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω με ποιητές άλλο. Σφύριξα! Ήσουν εδώ, πολύ κοντά μου. Το ένιωσα για άλλη μια φορά. Στη σκέψη μου, σε έκλεισα για πάντα. Βασίλισσα, γλυκιά μου συμφορά, είναι δικό μου! Για σένα, Τζούλη, Μασίνο, όχι Τζούλη, άσχετο, Τζούλη Αργυρίνο, Τζούλη Αγορίνο, μπάτσι. Ευχαριστούμε τον Τζούλη. Πάμε στον Άγιο. Ήρθαν οι Αγίες. Ήρθαν και οι Βλάσφημοι. Δε σου κάνω τον Άγιο. Έλα, Θεόφοβη. Πάμε. Έλα. Σωτηράκη, Αγραφιώτη. Πάμε, Αγραφιώτη. Ρίχτα όλα. Με τους Αθεόφοβους. Ήρθαν οι Αμαρτωλές. Καραμούζα χάλας, πάει τέλος. Σας αγαπάω. Η ζωή είναι μια... σαν την ελιά που λένε, έτσι. Μια σταγόνα το λάδι. Οι υπόλοιποι είναι... το ξέχασα. Δηλητήριο. Μια σταγόνα το λάδι, οι υπόλοιποι δηλητήριο. Έτσι κάνατε κι εσείς. Τη ζωή τη δική μας, σε καθημερινή βάση. Ανθρώπους νοικοκυρέους,
Τους καταντήσατε. Όχι τα μούτρα σας. Γιατί τα μούτρα σας τα διαφυλάξατε. Ούτε μια καλύβα δική σας δεν κινδυνεύει. Παρά τα γραμμάτια, τα δάνεια που πήρατε. Ούτε μια γραμμή από την καλυβούλα σας. Γιατί έχετε φράχτη. Δεν ήταν η καρδιά μου. Και εμείς πίνουμε σόλτα με ένα 10. Λες και την έφερε φούρναρη στην πλάτη. Με έκαψες φούρναρη. Με το φουρνόξυλο με πήρες. Ένα 10 η σόλτα. Τι έχει, νερό είναι. Εκτός έρθει κάτι άλλο μέσα. Πίνουν οι αυτοί που λένε άλλον τ' άλλον. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ευχάριστα όμορφα. Να μας βοηθάει ο Θεούλης. Γιατί μετά την στάση που έδειξε προς το θείο η κυβέρνηση, δεν την πιάνουν πλέον ούτε οι κατάρες. Έχει ρίξει από πάνω ο Καλαβρίτων τα δίχτυα προστασίας του Θεού, της Παναγίας και όλων των Αγίων, και δεν πειράζει κανένας το Σαμαρά πλέον. Είναι προστατευμένος από τον Καλαβρίτων. Όχι μόνο αυτός, κάποια άλλη. Τι εννοώ, του χάρισε με το άγρυπνο μάτι του Τάκη Μπαλτάκου, καθώς ο Μπαλτάκος από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή έχει επισκέψει τον Άγιο Όρος από το περιβόλι της Παναγίας, του φέρουν εκεί ευχές. Νύχτα πονημένη, έρμη καταστραφήκαμε. Δεν βγαίνει το βλάχικο από μέσα μας με τίποτα τουρμάδ. Νύχτα είπες. Ρε εγώ νύχτα είπες, τριμάδα. Τι μυθμάς. Έλα ο Χαλβάς Φαρσάλων. Πες από ό,τι γίναμε αυτή. Πριστήκαμε το άγχος. Τι κάνα τσιπουράκι. Είπα για τους Αγίους, δεν στα πάγω, να το. Θεία Κατάρα έπεσε. Ο Μπαλτάκος που λέτε γίνεσαι κύριοι, που προστατεύει τον Σαμαρά, που κάνει μακροσκελή σταυρού στην τέτοια, που χάρηκε πάρα πολύ που δεν πέρασε το νομοσχέδιο του Ρουπακιώτη, που πήρε τηλέφωνο στο Άγιον Όρος, που είπε ότι και να έχει κάνει ο από εκεί, στο Βατοπέδι, δεν πάβει να είναι Άγιος, ό,τι να έχει κάνει, και διάβολος να είναι Άγιος, είπε να δώσει μια ανάσα στον Καλαβρίτων. Για τα ωραία λόγια που λέει ο Καλαβρίτων. Ο Καλαβρίτων έκανε. Όταν πήραν τον πολυνομοσχέδιο του Ρουπακιώτη, ντοκα, βάραγε τις καμπάνες στα Καλάβρητα. Λες κι ήρθανε οι Γερμανοί πάλι. Μας λαχτάρθη. Οι Γερμανοί τώρα όμως δεν θα πειράξουν τις ήρωες, να ξέρετε. Οι ήρωες τελείωσαν στη χώρα. Πάει, τους ξεκάνατε. Τους φάγατε. Τους τελειώσατε. Τους διαλύσατε. Τους ξεφτυλίσατε. Τους αμαυρώσατε. Δεν υπάρχουν ήρωες. Να βγείτε εσείς μπροστά να σώσετε τη χώρα. Που κάνετε προσοχή στη φράου Μέρκελ. Όταν σας τα λέγαμε εμείς στο γελά Ευρώπη, ότι είστε ξεφτύλες στο αιώνα, δεν μας πίστευε κανένας. Σας τα λέει Θαπατέρο. Πάρτε τον. Κύριε Ελληνόπουλος να σώσει το μεγαλείο Παπανδρέου. Ποιος είναι ο Ελληνόπουλος. Τι κάνει, τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει. Να βγει ο Παπανδρέου. Να μας πει τι λέει ο Χωσέ Τρόμπας Ροντρίγκες Παρατράβας Καλατράβας. Τι λέει. Τρομπάρης. Έτσι, σε ξεφτύλιση Μέρκελ. Για λέγε μια Ευρώπη το δημοψήφισμα. Αλλά δεν είπες όμως Γιωργάκη ποιος σου πρότεινε το δημοψήφισμα και σε έστειλε αδιάβαστο. Μαρτύρα. Αν μαρτυρήσεις θα σου πει για τα μαύρα ταμεία. Ο Βενιζέλος λένε είχε την ιδέα για το δημοψήφισμα και όταν ο Βενιζέλος είδε την αντίδραση των Ευρωπαίων και την ξεφτύλα που τράβηξες, έψου λέει, τι πλακή έκανες Γιώργο. Συγγνώμη Ευαγγελιστή, δεν μου πεις. Ας τι είπα, τι έγινε. Μετά την απομάκρυνση των ταμείων, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Και έτσι φράου Μέρκελ βγήκε παντοδύναμη με τον Τάπα. Θα αλλάξω γειτονιά, να μην σας βλέπω. Θα πάω στο διάλο, αλλά θα ξανάρθω. Θα αλλάξω γειτονιά, θα φύγω απ' τα παλιά. Να μην θυμάμαι σένα, αγάπη μου. Λοιπόν, παλιά. Έδωσαν που λέτε κυρίες και κύριοι κάτι παρατημένα εκεί στρέμματα, χωρίς ανταμοιβή, στο μοναστήρι Καλαβρίτων και τρίβει τα χέρια και το φαράει στις καμπάνες ο Καλαβρίτων.
πέρασαν μια διάταξη εν κρυπτό και παραβίστο για να μπορέσει η εκκλησία, το μοναστήρι, τι είναι τέλος πάντων, να εκμεταλλευτεί όλη την έκταση για να μπορέσουν να πηγαίνουν οι επισκέπτες του μοναστηριού και να ευαγγελίζεται ο πιστός αλλά και το κυφιναριό. Γιατί μέσα στο πιστός υπάρχει και κυφιναριό. Και να αναράζει, να κοιμάται. Τζάμπα! Στη φτωχή εκκλησία! Με φτάνει αυτό. Φέρνεις και διάταξη, βρε μια τροπολογία σκάνδαλο, όπου δημιουργείς άματο στα οικονομικά της εκκλησίας. Να δούμε τι έχουν. Κακό είναι. Να μην κινδυνεύει και κανένας παπάς να πάει φυλακή. Μην έχουν βάλει τα ίδια. Τρέχουμε σε Πελπίδων όπως την άλλη φορά. Πήραν τον Άγιο άνθρωπο και τον πήγαν φυλακή παρολίγο. Ναι, για τον Αρχιεπίσκοπο λέω. Τα ξεχάσατε. Τον σέρνατε, εσείς τον σέρνατε, είπε οι παπάδες. Ησυχία τράβηξε μόνο στο σταυρό του μαρτυρίου. Δεν μίλησε, δεν έκανε, δικαιώθηκε. Μπορούν να δικαιωθούν όλοι. Ανοίξει, τι είναι αυτή η τέτοια. Απαγορεύουν στο ΣΔΟΗ και σε άλλες υπηρεσίες ελέγχους σε επιχειρήσεις εκκλησίας χωρίς υπουργική έγκριση. Αδώσε τον Άρα έγκριση ή ουβρούσεις. Αυτοί να δώσουν έγκριση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Βρούσης δεν δίνει έγκριση να πάρουν 300 καθαρίστριες. Όχι, ο Στουρνάρας. 300 ευρώ, τα άκουσαν πριν. Αυτά κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να πω. Στέρεψα. Πόσο να πω. Τι μηχανή είμαι. Τι κόβω νέα. Δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι. Μην φεύγετε, θα γυρίσω. Περιμένω. Δεν θα βγω. Σας δώσω τα τηλέφωνά μας. Είπαμε, θα από εδώ και πέρα. Θέλετε και σχολεία να έρθετε να δείτε το τσίρκο. Ελάτε. Έχουμε εδώ. Χαμός γίνεται. Έχουμε και ωραίες γυναίκες, να ξέρετε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν θα περάσουμε ωραία, σχολεία, νηπιαγωγεία, βρυφοπαιδαγωγεία. Όπου θα έχετε τα παιδιά, σπου, τα αφήσετε, φέρτε εδώ. Έχουμε και baby sitting. Κάνουμε baby sitting εδώ. Όλοι. Θα γελάνε τα παιδάκια. Θα γελάνε με αυτούς, όχι με εμάς. Εμείς καλά τα λέμε. Να είστε καλά, σας αγαπάμε. Τρεις άλλων και δύο χορεύουν και σήμερα κοντά σας. Είμαι ο Λάβρος Παναγιώτου, είμαι καλά. Προς το παρόν είμαι καλά. Μεθαύριο δεν ξέρω, θα δούμε. Έχει ο Θεός. Γυρίσματα. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Μπράβο στον Γιώργο, μπράβο στον πατέρα που τα έβγαλε όλα. Γιατί από εδώ και πέρα θα μαθαίνουμε τι γίνεται. Τώρα δεν το λένε μνημόνιο. Όχι! Δεν υπάρχει μνημόνιο. Το κάνουν αμπαλάζ. Σου λένε θα χρειαστούν κάποιες διορθωτικούλες κινησούλες. Θα κάνει κινησούλες. Θα κάνει τσαλιμάκια. Η γκιόσα. Δηλαδή τι είναι. Ο Μιλερ είναι τι είναι. Ο Μιλερ. Τσακ, τσακ, τσακ. Βάζει το κουλάκι. Τσακ, τσακ, τσακ. Τι βάζει. Τριπλίτσες. Ε! Μα κι εγώ παθολαρέω μισό έμπλε. Όχι. Σεβασμός, σεβασμός, σεβασμός. Αλλά εσείς δεν σέβεστε, βρε καραγκιόζδες, τίποτα. Δεν σέβεστε του λαό. Εμείς σεβόμαστε. Μία κουβέντα είπε ο άνθρωπος, πες το να το φάτε, ένα αστείο. Εσείς κάνετε αστεία κάθε μέρα με την ελληνική, με τη ζωή μας, με την οικονομία μας, με το αύριό μας, με τα σπίτια μας, με τα αυτοκίνητά μας, με την ανάσα μας, με τα πιστεύω μας, με το αύριο. Το είπα αυτό, το είπα. Άντε, γεια σας. Φεύγω, ξανάρχομαι, άντε, γεια. Θα σας εξασφαλίσουμε. Σύνθημά μας είναι ένα.